Είμαστε εδώ σήμερα με τον Νίκο Καντέρε, τον προγνώστη μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή πρόγνωσης της ΕΜΗ. Για να μιλήσουμε για τις καταιγίδες. Τις καταιγίδες, τις μπόρες που είναι πολύ συχνές την άνοιξη και το καλοκαίρι και να μας πείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τις προβλέψουμε έγκαιρα έτσι ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε και έγκαιρος. Σας ευχαριστώ, Δεσποινίδη Κολοχέρη. Υπάρχουν αυτές οι καταιγίδες της άνοιξης και το καλοκαίρι που είπατε. Αυτές είναι συνήθως οι μπόρες οι καλοκαιρινές που είναι λόγω αστάθειας και που εκδηλώνονται συνήθως το μεσημέρι και το απόγευμα και δικαιολογείται γιατί. Γιατί με τις ακτίνες του ήλιου υπερθερμαίνεται το έδαφος, υπάρχουν ανωδικά ρεύματα και είναι τέτοια η κατάσταση στα μεσαία και στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας που βλέπετε ενώ ξεκινάει με ηλιακάδα η μέρα, το μεσημέρι αρχίζει και συννεφιάζει, το απόγευμα γίνεται το καταιγίδο φόρο, το μεγάλο σύννεφο, βγάζει την καταιγίδα και τη νύχτα ξαστερώνει. Υπάρχουν βέβαια και καταιγίδες των συστημάτων που είναι το φθινόπωρο και το χειμώνα που είναι πιο καθολικές. Ειδικά όμως για τις καταιγίδες, ποια είναι η προστασία. Η καταιγίδα για να προβλεφθεί πέραν του γενικού, που καλύπτεται βέβαια και από τα έκτακτα δελτία που αναφέρονται, μόνο με μετεωρολογικό ραντάρ μπορεί να εντοπιστούν. Για το λεκανοπέδι της Αττικής, να πούμε συγκεκριμένα, γιατί υπάρχουν και άλλα μετεωρολογικά ραντάρ σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Για την Αττική λοιπόν υπάρχει ένα παλαιό, θα έλεγα, μετεωρολογικό ραντάρ, το οποίο είναι στο Ιμητό και το οποίο και εγώ για πολλά χρόνια το συμβουλευόμουν. Υπάρχει όμως κάτι ένα άλλο κενό, το οποίο δυστυχώς υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί στην Αίγινα, εν όψη τότε των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε προβλεφθεί να εγκατασταθεί ένα ισχυρό μετεωρολογικό ραντάρ στην Αίγινα, από όπου φαίνεται εντός παραθέσεως πιάτο όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Άρα λοιπόν, με αυτό το μετεωρολογικό ραντάρ θα μπορούσαν να εντοπιστούν έγκαιρα τα καταιγίδα φόρα, τα σύννεφα, να δουν σε τι ύψος φτάνουν, στα 10 χιλιόμετρα, στα 13 χιλιόμετρα, τι περιέχουν μέσα με τις ηχοβολήσεις που γίνονται, έχουν χαλάζει, πόσο χαλάζει έχουν. Με τι ποσότητα νερού συνοδεύονται. Αυτή λοιπόν την πληροφορία θα μεταβιβάζεται που είναι συνδεδεμένα κατευθείαν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ο προγνώστης μετεωρολόγος, βάρδιας, πρωί, απόγευμα, νύχτα, Σαββατοκύριακο, Πάσχα που υπάρχει πάντα, θα παίρνει αυτή την πληροφορία έτσι ώστε συμβολευόμενοι σε αυτή την πληροφορία να βγάλει το έκτακτο δελτίο και να ειδοποιήσει την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική και ούτω καθεξής. Με αυτό λοιπόν το μετεωρολογικό ραντάρ, το οποίο δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη και σε πλήρη οργάνωση έτσι ώστε να αξιοποιηθεί, νομίζω ότι εδώ και η πολιτεία ή οτιδήποτε άλλο να καλυφθεί το λεκανοπέδιο της Αττικής που είναι η μισή Ελλάδα από θέματα. Για να καταλάβω κύριε Καντέρε, μιλάτε για ένα ραντάρ το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Αίγινα από το 2014, δηλαδή βρίσκεται εκεί για 15... Από το 2004, από το 2004. Κάπου εκεί περίπου, ναι. Αλλά δυστυχώς δεν έχει ενεργοποιηθεί στο βαθμό που θα μπορούσε, έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες που μπορεί να πάρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο προγνώστης και επέκταση, οι κάτοικοι του λεκανοπέδιου της Αττικής, να μπορούν να έχουν μια καλύτερη, ασφαλέστερη πρόγνωση για αυτό το φαινόμενο της καταιγίδας. Η πολυλειτουργία. Εγώ θα έλεγα και το εξής, ότι να το συνδέσω, αν θέλετε, χωρίς αυτό να είναι υπερβολή, και με την πλημμύρα της Μάντρας. Το ραντάρ αυτά μπορούσε να έχει εντοπίσει τη μεγάλη αυτή καταιγίδα της Μάντρας, έτσι. Και δεδομένου ότι θα είχε πάρα πολύ νερό, φαινόταν ότι ένα τσουνάμι νερού θα κατέβαινε από την συγκεκριμένη περιοχή. Θα μπορούσε να δείξει αυτό ότι... Ότι έχει μια ισχυρή καταιγίδα, έτσι ώστε αυτή η πληροφόρηση να διαβιβαστεί στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, να κλείσει ο δρόμος που πήγαινε πάνω για το κρυακούκι. Μπορούσε και τελευταία στιγμή και βέβαια να ενημερωθούν και οι κάτοικοι της περιοχής της Μάντρας. Όταν δεν έχεις το απτό στοιχείο για να πεις, το γενικό θα βγάλει καταιγίδα, εντάξει. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εκεί έριξε καταρακτώδη βροχή και διπλανίες, η Ελευσίνα ή πιο πάνω από τα Βίλια το Κρεβούκι δεν έβρεξαν καθόλου. Δικαιολογείται βέβαια γιατί υπήρχε ένα ρεύμα το οποίο ερχόταν μέσα από τον Κορινθιακό, έβρισκε το βουνό και με τις ανολιστήσεις έβρεχε βροχή και έριχνε συνεχώς. Με τις ανολιστήσεις τα σύννεφα κάνανε βροχή και ούτω καθεξής και συνεχίσει για κάποιο χρονικό διάστημα αυτό για να δώσουμε αυτό το μεγάλο ύψος βροχής. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να... Αυτό δεν γνωρίζω. Γιατί, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι μπορεί να έχει μείνει έτσι τόσα χρόνια? Ούτε σε αυτό μπορώ να απαντήσω. Αλλά εγώ το θεωρώ σαν μετεωρολόγος προγνώσεις ότι αυτό θα πρέπει να επαναξεταστεί, να μπει σε πλήρη λειτουργία γιατί αφορά όλο τον λεκανοπέδιο της Αττικής και αφορά βέβαια τη μισή Ελλάδα.
Όπως το λέτε, θα δώσει σοβαρές λύσεις σε όλα τα θέματα τα καιρικά. Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.